Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Τις προτάσεις Νίμιτς για το όνομα των Σκοπίων αποτιμάει η κυβέρνηση, με την Εκκλησία να στηρίζει τους χειρισμούς στο ονοματολογικό, δηλώνοντας παράλληλα όχι στα συλλαλητήρια. Χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας ενημέρωσε για το θέμα τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, προκαλώντας την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, που τόνισε ότι πρώτα έπρεπε να ενημερώσει τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός, που είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για το θέμα, θα συναντηθεί στις 24 Ιανουαρίου. Στον Ταβός με τον σκοπιανό ομολογό του. Στο Προεδρικό Μέγαρο βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σήμερα, συζητώντας τις θέσεις της Εκκλησίας για τον Σκοπιανό με τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, ανήγγειλε ότι θα συναντηθεί με τον Αλέξη Τσίπρα στις 24 Ιανουαρίου στον Ταβός, στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, και εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά αισιόδοξος για την εξέβρεση λύσης στο ζήτημα της ονομασίας. Παράλληλα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου, όπου έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις εκκλησιαστικές παραμέτρους του ονοματολογικού ζητήματος με τα Σκόπια. Θέλω να εξάρω την στάση της Εκκλησίας και στα θέματα αυτά, μια στάση η οποία έχει ως βασικό στόχο, χωρίς να αναμειγνύεται σε ζητήματα πολιτικής, να ευνοεί τη συνένεση, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ιδίως αυτής της ώρας, και από την άλλη πλευρά να ευνοεί βεβαίως την έκφραση όλων των απόψεων. Αυτό το θέμα που μας απασχολεί έχει και άλλες παραμέτρους. Μία παράμετρος είναι και η εκκλησιαστική. Και γι' αυτό ήθελα να σας δω λίγο, γι' αυτό ακριβώς το θέμα της εκκλησιαστικής παραμέτρου, και να σας ενημερώσω τα από πλευράς εκκλησίας ως προς την εξέλιξη την εκκλησιαστική. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο, αφού ενημερώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Κοντζιά, προκάλεσε πολιτική αντιπαράθεση, με τον προκαθήμενο της Εκκλησίας να δηλώνει εμπιστοσύνη στους κυβερνητικούς χειρισμούς και να τάσεται κατά των συλλαλητηρίων. Ο Πρωθυπουργός άκουσε με μεγάλη προσοχή τις απόψεις του Αρχιεπισκόπου, ενώ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική πτυχή του όλου ζητήματος που αφορά στην ονομασία της σχηματικής Εκκλησίας των Σκοπίων. Από την πλευρά του, Αρχιεπίσκοπος διατύπωσε τις θέσεις της Εκκλησίας Ελλάδος και δεν παρέλειψε να επισημάνει την εμπιστοσύνη του προς τους εκ του συντάγματος καθήλυν αρμόδιους να χειριστούν τα εθνικά μας ζητήματα με αίσθημα ευθύνης. Υπογράμμισε μάλιστα ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται συλλαλητήρια και φωνές, αλλά εθνική συνένεση, συνεννόηση και ομοψυχία. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, εγώ θα έλεγα και χαρά, είδαμε αυτή τη συνάντηση. Εγώ το είδα με ανακούφιση, με περηφάνεια αυτή τη συνάντηση, και χάρηκα ιδιαίτερα. Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, για την πολύ καθαρή, πατριωτική, σόφρονα τοποθέτηση εκ μέρους της Εκκλησίας μας, του προκαθήμενου της Εκκλησίας μας. Είναι πια προφανές ότι ο Πρωθυπουργός προτάσει τις μικροκομματικές επιδιώξεις του ακόμη και έναντι του εθνικού συμφέροντος. Έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο πριν από τα κόμματα, όταν λίγες ημέρες νωρίτερα το Υπουργείο των Εξωτερικών ταύτιζε τους εκπροσώπους της Εκκλησίας με τη Χρυσή Αυγή. Πρωτοφανής ανευθυνότητα από μια επικίνδυνη κυβέρνηση που αναλαμβάνει πλέον αποκλειστικά τις ευθύνες της για ό,τι συμβεί. Εμείς λοιπόν έχουμε σταθερή θέση. Ο Αρχιεπίσκοπος και η επίσκεψη του τον Αρχιεπίσκοπο και η συζήτηση έχει να κάνει και νομίζω έχει σημαίνει. Σημαντικό ρόλο η Εκκλησία σε ποια βάση, ότι θα πρέπει να κρατάμε αυτό που λέμε την εθνική μας στάση και να μην δημιουργούμε πολλώσεις. Την άποψη ότι είναι πλέον αργά για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών εξέφρασε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Σπυράκη. Καταρχήν είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του διαπραγματεύονται μυστικά. Mm-hmm. Διαπραγματεύονται με έναν τρόπο που προφανώς δείχνει ανευθυνότητα και κυρίως αγνοούν τα κόμματα και τη Βουλή. Είναι πολύ αργά για ενημέρωση. Δηλαδή, η ενημέρωση θα γίνει θεσμικά στη Βουλή. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τάχθηκε κατά των συλλαλητηρίων για το Σκοπιανό. Πρέπει, πιστεύω, να ξεφύγουμε από αυτή τη στήρα ονοματολογία. Ήταν πάγια θέση του ΚΚΕ από το 1992. Ο όρος Μακεδονία, εάν χρησιμοποιηθεί στην ονομασία της γειτονικής δημοκρατίας, θα πρέπει να έχει αυστηρά γεωγραφικό προσδιορισμό και θα πρέπει ταυτόχρονα, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την ονοματολογία, να δοθεί βάρος σε εγγυήσεις, σε προϋποθέσεις για μια λύση που θα βρίσκεται μακριά από αλυτρωτισμούς, από εθνικισμούς,
από σοβινισμούς. Στο ονοματολογικό αναφέρθηκε και ο Μαργαρίτης Κινάς, μιλώντας στην ΕΡΤ. Η κυβέρνηση των Σκοπίων και ο πρωθυπουργός, ο νέος, ο Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος ήταν στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Γιούνκερ, φαίνεται να καταλαβαίνει κάτι που είναι μάλλον απλό και η Ευρώπη το έχει διατυπώσει πολλές φορές στο παρελθόν, ότι στα Βαλκάνια δεν υπάρχει χώρος για εθνικισμούς, για πατριδοκαπηλεία, για αγάλματα, για αλυτρωτισμούς και σε κάθε περίπτωση όποιος προσβλέπει σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον όλα αυτά πρέπει να τα αφήσει πίσω του. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται σταδιακά πεποίθηση όχι μόνο στην Πουγουδουμού αλλά σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που όλες έχουν τα μάτια τους στραμμένα προς την Ευρώπη. There is no plan B, no other way of joining NATO than to solving the name issue. We sincerely expect that the Republic of Macedonia will become the 30th member of the alliance. We work to reach this goal together with our partners. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι τα Σκόπια δεν θα μπορούσαν να μπουν στη συμμαχία αν δεν υπάρξει συμφωνία πρωτίστως για την ονομασία. Ο Αλέξης Τσίπρας πριν από λίγο εμφανίστηκε αποφασισμένος να προχωρήσει σε λύση του Σκοπιανού κατά τη διάρκεια της εισήγησής του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και επιτέθηκε σε όσους επιδίδονται σε ακραίες θέσεις ή ετοιμάζουν να λάβουν μέρος στα συλλαλητήρια. Στο στόχαστρο του έβαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο, υποστηρίζοντας ότι με την τοποθέτησή του έστειλε μήνυμα ομοψυχίας και νυφαλιότητας. Υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, ώστε να λυθεί οριστικά ένα ζήτημα που φορτώθηκε στη χώρα το 1992. Τότε που η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και η χώρα, είχε την μεγάλη ατυχία να έχει ως Υπουργό των Εξωτερικών τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος προτίμησε να οικοδομήσει την προσωπική πολιτική του καριέρα και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο είναι θετικό παράδειγμα τελικά η στάση του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος με τη χθεσινή του τοποθέτηση έστειλε ένα μήνυμα ομοψυχίας και νυφαλιότητας. Αντιθέτως, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας προσθέτει τον τελευταίο καιρό στο παλμαρέ των επιτυχημένων του παρεμβάσεων στην οικονομία, τα εργασιακά, τα κοινωνικά θέματα και μια στάση, επιτρέψτε μου την έκφραση, εθνικής επιπολαιότητας. Καλώς ορίζω στο στούντιο του Blue Sky, το Γιάννη Στρατάκη και το Νίκο Αρμένη. Καλώς. Τώρα θα ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο που παρακολουθήσαμε, Γιάννη Στρατάκη, και ενδεχομένως εσύ από το ρεπορτάζ σου να έχεις καταφέρει να δώσεις μερικές απαντήσεις, συζητώντας με τα κυβερνητικά στελέχη. Γιατί η Ελλάδα εμφανίζεται επισπεύδουσα για να δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα? Είναι τόσο ισχυρές οι πιέσεις αυτή την ώρα, το πρώτο και το δεύτερο. Εφόσον θεωρητικά και με βάση τη φρασιολογία που χρησιμοποιεί ο Πρωθυπουργός, στόχος του ή επιθυμία του είναι η εθνική συνένεση, γιατί επιμένει να αγνοεί επιδεικτικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να τα αφήνει στο σκοτάδι? Θα πάρουμε ένα-ένα. Όταν σου παρουσιάζονται οι ευκαιρίες ή οι συγκυρίες για να δώσεις λύση σε ένα εθνικό ζήτημα, δεν πρέπει να τις αγνοείς. Ακόμα και αν η προσπάθεια δεν ευοδοθεί. Οφείλεις, και αυτό κάνει η κυβέρνηση, να εκμεταλλευτεί, θα δούμε σε ποιο βαθμό, τις ευκαιρίες που υπάρχουν αυτή την ώρα. Πρώτον, μία χώρα η οποία έχει φοβερούς μεγάλους κινδύνους ακόμα και για την ενότητα, την οντότητά της, να θέλει να μπει και να διασφαλίσει τη συνέχειά της μέσα σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πόρτα για αυτά τα δύο και ως ένα βαθμό και για την ύπαρξή της την ίδια περνάει μέσα από την ονοματολογία. Καλά, πάντα έτσι ήταν. Λοιπόν, όχι, δεν ήταν πάντα έτσι. Μετά το 2008 ήταν έτσι. Λοιπόν, αφήστε. Εντάξει, το πάντα. Ωραία, επίτρεψε μου, Νίκο μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα θέμα. Ακριβώς. Αλλά είναι ένα θέμα που έχει μια δεκαετία στην πλάτη του με τη δεύτερη στροφή της ιστορίας, διότι έχει πολλές δεκαετίες. Και γι' αυτό επιμένει και ο Πρωθυπουργός. Πολλές, αν θες, εκρηκτικές περιόδους αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Γι' αυτό επιμένει και ο Πρωθυπουργός να αναφέρεται στο Βουκουρέστι
και στο ότι εκείνη την εποχή, ας το πούμε, συνομολογήθηκε. Από ποιους? Από μας, από τη διεθνή κοινότητα, από το ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω τα μηνύματα είναι σαφή, σαφέστατα και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εδώ δεν έχουμε... Ο κ. Ήταν πολύ σκληρός προς τους... Ακριβώς, ακριβώς. Άρα λοιπόν... Προς την ηγεσία των Σκοπίων. Οφείλει λοιπόν, δεν είναι επισπεύδουσα, οφείλει η κυβέρνηση να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτές τις δύο συγκυρίες. Τώρα, εάν το πετύχει, εάν καταλήξουμε σε κάτι και υπάρχει και επόμενη μέρα στα Σκόπια τώρα, για να το περάσουμε... Τώρα, επειδή οφαλοσκοπούμε, καλό είναι, εμείς και ψάχνουμε ευκαιρίες για να φαγωθούμε τώρα εδώ όχι, που τα λέμε. Ψάχνουμε. Έτσι, έχουμε. Λοιπόν, πολιτική. Βλέπω ότι και στα Σκόπια υπάρχουν ισχυρές πιέσεις και πολύ μεγάλες τάσεις για μια εγκατάλειψη της πολιτικής του αλυτρωτισμού που νομίζω ότι είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα που μπαίνει και από την απόφαση του Βουκουρεστίου αλλά και έτσι όπως το περιγράφει και η ελληνική πλευρά αυτό. Ναι, από ένα βαθμό και πέρα και στα Σκόπια αλλά και στην Αθήνα υπάρχει αυτός ο εσωτερικός ή μάλλον οι μάχες εσωτερικής κατανάλωσης. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Και υπάρχουν και φωνές που λένε όχι. Και προτιμούν και μάλιστα την μη επίλυση. Όπως υπάρχουν και φωνές στην Ελλάδα. Που σου λέει άστο να μην λυθεί. Όμως, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Υπάρχουν δύο τινά. Τα οποία μας αφορούν. Πρώτον, να συμβεί αυτό που συμβαίνει τώρα αργά αλλά σταθερά. Δηλαδή, ουσιαστικά να οδηγηθούμε σε μια de facto αναγνώριση. Έτσι, με τον όρο Μακεδονία. Ναι, αλλά δεν θα είναι τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας δεύτερος κίνδυνος και ίσως ο μεγαλύτερος. Η μη συμμετοχή τους σε αυτούς τους δύο οργανισμούς ενδεχομένως να στοιχήσει και την ίδια τους την ύπαρξη με αυτό τις όποιες... Αυτό δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδος, αγαπητέ μου, όχι, όμως. Προσέξτε. Αυτό είναι αλλονόν πρόβλημα. Προσέξτε. Ένα λεπτό. Εμείς οφείλουμε, λοιπόν... Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε υποχωρητικοί στα προαπαιτούμενα εμείς που βάζουμε και στις προϋποθέσεις, λοιπόν, οφείλουμε, όμως, λοιπόν, επειδή μπορεί να διαλυθούν τα Σκόπια. Από τη στιγμή που το έχουν καταλάβει, δεν μας πέφτει λόγος υπό μία έννοια. Mm. Υπό μία άλλη έννοια μας πέφτει λόγος. Με ποια έννοια? Ότι τώρα, λοιπόν, αφού αναγνωρίζουν ή είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και εκείνοι αυτούς τους κινδύνους, τουλάχιστον να σας αφήσουν ένα μέρος των αλυτρωτικών τους. Και υπό μια τρίτη έννοια οφείλουμε να τους πιάσουμε ασφυκτικά έτσι ώστε λοιπόν, να πούμε τώρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ... Εγκαταλείψουν τα αλυτρωτικά. Ναι, λιγενέστε. Ναι, για πες, λοιπόν, γιατί ξέρεις και όνομα εσύ. Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ονόματα. Υπάρχει ονοματολογία έντονη. Και εν πάση περιπτώσει, σε αυτό που θα σταθώ εγώ είναι το περισσότερο διαδικαστικό. Mm-hmm. Συνάντηση Ζάεφ Τσίπρα στον Ταβός. Είναι μια συνάντηση η οποία, εάν έλεγαν από την κυβέρνηση πριν από δύο εβδομάδες και περισσότερο, τρεις εβδομάδες, ότι εάν συμβεί, εάν γίνει αυτή η συνάντηση, σημαίνει ότι υπάρχει ναι, ναι, το πεδίο. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν πεδίο η συνάντηση έκλεισε. Ότι ένα, δεν υπάρχει δυσμενής μεταβολή δύο, των προϋποθέσεων που διαγνώστησαν και από τις δύο πλευρές έτσι ώστε να φτάσουν να βεβαίως συζητήσουν. Εθνική συνεννόηση. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Και δεν υπάρχει για πολλούς λόγους, στους οποίους μπορούμε και καθένας να υπερασπιστεί ή να μην πει. Κάτσε να περάσουμε στη συνέχεια σε αυτό. Εδώ δεν υπάρχει με κυβερνητική συνεννόηση. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πώς θα υπάρχει εθνική. Όχι, όχι. Συγγνώμη, σας ακούω τόση ώρα και πραγματικά αναρωτιέμαι. Με ποια θέση προσέρχεται η χώρα επίσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις? Με αυτή τη θέση, την οποία θα μεταφέρει ο Πρωθυπουργός στους πολιτικούς αρχηγούς σε κατηδίαν συναντήσεις του αμέσως μετά την επιστροφή του από τον Ταβός. Για πες μου τώρα γι' αυτό, Νίκο Αρμένη. Η κυρία Σπυράκη και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και σήμερα στη συνέντευξη που παρακολουθήσαμε απόσπασμά της στην τηλεόραση του Sky, είπε ότι είναι πάρα πολύ αργά και ότι ο μόνος δρόμος να ενημερωθούν τα κόμματα είναι ο δρόμος της Βουλής. Αυτό σημαίνει ότι αν υπάρξουν προσκλήσεις από τον Πρωθυπουργό προς τους πολιτικούς αρχηγούς, ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα προσέλθει? Αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν θα προσέλθει, γιατί πια θεωρεί ότι είναι πλέον αργά, ότι όλες οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει οι πρώτες σημαντικές διαπραγματεύσεις και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Έχει βάλει άλλες προτεραιότητες. Δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει έγκαιρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι είναι αυτό που ενόχλησε τόσο πολύ τη Νέα Δημοκρατία και έβγαλε 11 παρατέταρτο χθες ανακοίνωση από τη συνάντηση Τσίπρα Ιερώνημου? Το γεγονός ότι μπαίνει σε άλλα χωράφια ή το γεγονός ότι επιλέγει να ενημερώσει την Εκκλησία, δεν τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μάλλον είναι
ο λιγότερο αρμόδιος ή μάλλον καθήλυναν αρμόδιος να ενημερωθεί για αυτό το θέμα που είναι σε εξέλιξη από τη στιγμή κατά την οποία δεν έχουν ενημερωθεί τα κόμματα. Από τις συζητήσεις που είχα δεν κατάλαβα ότι υπήρξε ενόχληση. Απλώς θεώρησαν ότι το συγκεκριμένο περιστατικό προσφέρεται για να κάνουν αντιπολίτευση, να κάνουν κριτική στον κύριο Τσίπρα που πριν από όλους θεώρησε σκόπιμο να ενημερώσει τον Αρχιεπίσκοπο. Επίσης να σας πω ότι στην επίθεση που εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας στον Αντώνη Σαμαρά, που είδαμε απόσπασμα, υπήρξε αντίδραση από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων είπε ότι αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας για τον ίδιο αποτελούν τίτλο τιμής. Τώρα, να έρθουμε σε αυτό το θέμα που έθιξε στην αρχή της παρέμβασής σου. Υφίσταται ένα ζήτημα μετά τις τελευταίες δηλώσεις Καμένου, ότι δεν δέχεται σε καμία περίπτωση το όνομα Μακεδονία υπό οποιαδήποτε προσδιοριστική έννοια. Άνω, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, δεν πρόκειται να συνενέσει. Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη ισχυρίζεται ότι αν δεν υπάρχει ενιαία γραμμή στο κυβερνητικό στρατόπεδο, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δώσει συνένεση υποκαθιστώντας τον κυβερνητικό εταίρο. Σε αυτή τη στάση θα φτάσουν μέχρι τέλους, ακόμα δηλαδή και αν μια πρόταση ενδεχομένως θα ήταν εξαιρετικά συμφέρουσα για την εθνική υπόθεση. Θα δούμε. Πάντως η Νέα Δημοκρατία τα βάζει όλα σε ένα πακέτο, δηλαδή ζητάει η όποια ονομασία να είναι έναντι όλων, να είναι βάση το Βουκουρέστι, να έχουμε συζητήσει πρώτα απ' όλα για όλα αυτά τα λυτρωτικά που έχουμε από την άλλη πλευρά, αφού λύσουμε αυτά να πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κινείται με έναν τρόπο που δεν καταλαβαίνουμε πώς κινείται, ποιες είναι οι προτεραιότητες της, ποιο είναι το πλαίσιο. Είναι το ξέρω ο κύριος Ιερώνημος. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο είχαμε μια ενημέρωση off the record, ότι βεβαίως και δεν τίθεται θέμα να μην μπουν στο τραπέζι όλα αυτά περί αλυτρωτισμού κτλ. Εσείς οι δημοσιογράφοι είχατε την off the record ενημέρωση. Σε διαδικαστικό επίπεδο. Το κατανοώ, επειδή ξέρω πώς λειτουργεί. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, αν το έχετε θέσει, Γιάννη Στρατάκη, τι είναι αυτό που οδηγεί την κυβέρνηση, αν δεν θέλει να απολώσει το κλίμα, να μην ενημερώνει μέχρι στιγμής τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μα να ενημερώσει γιατί. Για κάτι το οποίο μπορεί να πάνε στον Ταβός και να μην υπάρξει τίποτα. Και τι πειράζει. Να ενημερώσει και τι πειράζει. Μα δεν έχει και τι πειράζει πλευρά, να γνωρίζουν τα κόμματα πλευρά, τα οποία είναι εκλεγμένα από τον ελληνικό λαό, step by step, τη διαδικασία που ακολουθεί ο αρμόδιος υπουργός. Λοιπόν, θα επειδή τον υποκαταστήσει κανείς. Όχι, κανένας. Απλά η κυβέρνηση θέτει ένα πλαίσιο. Ότι όταν φτάσω στο όνομα και δούμε ότι υπάρχει στο όνομα, όλα τα υπόλοιπα βεβαίως και θα συμφωνηθούν και θα υπογραφούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας συνθήκης. Και για το όνομα ποια είναι η θέση της. Ποια είναι η θέση ακριβώς. Διαπραγμάτευση. Ποια είναι υπάρχει διαπραγμάτευση. Σύνθετη ονομασία. Απλά και ξάστερα. Το δηλώνει σε κάθε περίπτωση. Ο Καμένος δεν θέλει συνθετή ονομασία, το όνομα όμως. Μακεδονία, διότι ο Καραμανλής το 8, σύνθετη, εφόσον το Βουκουρέστι είναι η βάση, δεν συζήτησε ποτέ για όνομα. Γι' αυτό το λέω. Είχε πει για γεωγραφικό προσδιορισμό. Ποιος? Συγγνώμη, δηλαδή. Στο Βουκουρέστι, τι υπόθηκε. Ποιος? Σύνθετη ονομασία δεν είχαμε συζητήσει. Δεν είχαμε συμφωνήσει. Αυτή είναι η επίσημη θέση της χώρας, έχει περάσει μέσα από τη Βουλή. Λοιπόν, στο Βουκουρέστι. Μην περιμένετε. Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Εγώ το θεωρώ δεν τουλάχιστον. Δεν μπήκανε σε συζήτηση θεωρώ, για το όνομα. Δεν έγινε συζήτηση. Θεωρώ ότι το να πας να ενημερώσεις μεσούσεις μια διαπραγμάτευση για το τι όνομα αφού διαπραγματεύεσαι. Τι θα διαπραγματεύσει. Όχι, τι διαφωνώ καθέτω. Τι διότι έχουμε, το ότι ενημέρωσε την Εκκλησία. Γιάννη, να σας πω κάτι. Γιάννη, ένα-ένα. Ας την Εκκλησία. Εδώ υπάρχουν ορισμένα στάνταρ τα οποία παρακολουθούμε και καταγράφουμε οι πολιτικοί συντάκτες, πολύ περισσότεροι διπλωματικοί συντάκτες, λόγω αρμοδιότητας ρεπορτάζ, από προηγούμενες διαπραγματεύσεις των ελληνικών κυβερνήσεων, όλων των αποχρώσεων τέλος πάντων που κυβέρνησαν, όπου υπήρχε μία σταθερή ενημέρωση, θεσμική ενημέρωση, μεσούσης της διαπραγμάτευσης προς τις πολιτικές δυνάμεις. Αυτό το πράγμα σκοπίμως η κυβέρνηση, και θέλω να μάθω το γιατί, δεν το ακολουθεί. Γιατί δεν υπάρχει στα χέρια της τίποτα από αυτό. Σας λέω το εξής, ότι εμείς πάμε με δύο ονόματα.
προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αυτό κάτι στο χέρι τους τη στιγμή που διαπραγματεύονταν. Γιατί... Αλλά επιχειρούσαν για να μην υπάρξουν αντιδράσεις και για να μην δυναμητιστεί το κλίμα, επειδή ακριβώς τα εθνικά συμφέροντα θέλουν τη μέγιστη δυνατή συνένεση, να ενημερώνουν, αν όχι τους αρχηγούς των κομμάτων, τουλάχιστον τους αρμόδιους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Συγγνώμη να παρέμβω, ακόμα και τα σκληρά χρόνια της δεκαετίας του 80 υπήρξε ενημέρωση. Συνεννόηση. Είτε ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου ενημέρωνε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ήταν σε ανοιχτή είτε γραμμή. Τα γραφεία των δύο είχαν απευθείας επαφή εδώ, για τα εθνικά θέματα. Δεν υπάρχει καμία επαφή, σαν να είναι άλλος βραχίωνας η κυβέρνηση μία διαπραγμάτευση... και άλλος βραχίωνας στα εκλεγμένα, επαναλαμβάνω, κόμματα της Βουλής. Υπάρχει μία διαπραγμάτευση σε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει τη χώρα εδώ και δύο δεκαετίες, τρεις περίπου. Έτσι. Λοιπόν, οι θέσεις των κομμάτων έχουν διαμορφωθεί. Η κυβέρνηση τι έρχεται και λέει. Εγώ θα διαπραγματευτώ ή θα πάω να ανοιχνεύσω για σύνθετη ονομασία. Αυτή είναι η θέση μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει σαφή θέση. Απόλυτα. Ποια είναι. Έτσι όπως την περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποια? Στη συνεδρίαση των δηλαδή, τομεαρχών. Δηλαδή, αν αύριο που. Ένα λεπτό. Μην κάνουμε σπέκουλα τώρα. Όχι, δεν κάνω σπέκουλα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκάθαρη θέση, την οποία έχει εκφράσει ο αρχηγός της στη συνεδρίαση των τομεαρχών. Επισημότερο βήμα από αυτό δεν θα ούτε μπορούσε να υπάρξει. Ακριβώς. Συγγνώμη. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή την ώρα είναι ξεκάθαρος και σαφέστατος. Απόλυτα. Ποιο? Απόλυτα. Επιθετικό προσδιορισμό. Βάση της διαπραγμάτευσης ναι. Είναι το Βουκουρέστι. Ελάχιστη βάση. Δηλαδή. Τα λυτρωτικά και έναντι όλων. Ωραία. Κάνουμε μία υπόθεση για να δούμε τελικά τι γίνεται, γιατί μόνο έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Βρίσκεται λοιπόν μία ονομασία. Βόρεια Μακεδονία. Και γίνεται και μία συμφωνία πάνω στα ζητήματα τα λυτρωτικά. Τι θα πει ο Μητσοτάκης, επειδή δεν συμφωνεί ο καμένος, εγώ δεν θα το ψηφίσω. Ρωτήστε τον, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, σαφώς και δεν ζητάω. Το ερώτημα. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά αυτό που θα έχει σημασία, αν καταλήξουμε σε μια τέτοια ονομασία, είναι αν θα συμφωνήσει ο κύριος Καμένος που συγκυβερνά. Μα δεν είναι το πρόβλημα. Ακούστε, σε ένα μείζον εθνικό θέμα. Δεν μπορεί πρώτα να σταθεί η κυβέρνηση. Μα το πρόβλημα είναι να σταθεί η κυβέρνηση ή η χώρα. Μα δεν μπορεί να σταθεί η κυβέρνηση ή η χώρα. Ερώτηση. Είναι δυνατόν να έχει διαπραγματευτική ισχύ και διαρκές αποτέλεσμα σε απόλυτες τιμές μια κυβέρνηση της οποίας ο κυβερνητικός εταίρος δεν στηρίζει την επιλογή της? Νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε. Πολύ απλό. Οι προϋποθέσεις που θέτει η Νέα Δημοκρατία για το Ασκόπια. Όλες υλοποιούνται. Βόρεια Μακεδονία, τα λυτρωτικά αυτό, γκρεμίζουμε αγάλματα, αλλάζουμε όνομα στην. Τι θα κάνει η Δημοκρατία, έχετε κάποια πληροφόρηση ότι αυτή είναι η λύση? Ναι, γι' αυτό ρωτάω. Λέω ότι ξέρει όνομα. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω όνομα. Αλλά απλά λέω από τη στιγμή που ικανοποιούνται όλα. Μια υπόθεση κάνω. Στη Νέα Δημοκρατία. Βόρεια Μακεδονία, παραδείγματος χάρη. Αυτό το λέτε εσείς, αν δεν δούμε στο χαρτί ποια θα είναι. Όχι, εγώ γενική... κάνω μια υπόθεση. Για μην κάνεις υπόθεση σε αυτό το σκέλος. Για ένα απλό λόγο. Για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει ότι τα εθνικά θέματα δεν είναι ούτε για να κάνουν ρεπορτάζ ορισμένοι πολιτικοί αρχηγοί σε κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είναι για να γίνεται κουβέντα στα κανάλια. Αλλά θέλει υπευθυνότητα. Και όταν εμένα ο Μητσοτάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, μου λέει ότι εγώ προϋπόθεση για να συμφωνήσω για το τι θα κάνω και τι θα ψηφίσω, είναι να συμφωνεί ο Καμένος. Δηλαδή να κάνουμε μάγκα τον Καμένο. Πολύ απλά και συγγνώμη για την συμφωνία. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, είναι κυβερνητική συμφωνία για να υπάρξει μετά και εθνική συνένεση. Εγώ προσπαθώ να δω. Τη θέση και τη αξιωματική αντιπολίτευση. Και επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά. Έχει περιγράψει, έχει δώσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Αν ικανοποιηθεί, λοιπόν. Η κυβέρνηση δεν έχει δώσει κανένα πλαίσιο. Μα η κυβέρνηση διαπραγματεύεται. Ακόμα διαπραγματεύεται. Έχει μια συνάντηση. Ένα λεπτό, Γιάννη μου. Απλά πράγματα. Μην τρελαθούμε και χαθούμε τώρα. Δύο λεπτά, Γιάννη μου. Παρακαλώ πολύ. Πώς μπορεί να έχει διαπραγματευτική ισχύ μία κυβέρνηση που του τραβάει ο κυβερνητικός της εταίρος το χαλί στην προσπάθεια που αυτήν την ώρα κάνει και λέει: εγώ δεν συνεννώ. Υπέρτερο σύμμαχο αυτή την ώρα η κυβέρνηση έχει ακριβώς αυτά τα που είπαμε στην αρχή. Τη συγκυρία Ευρώπη από μια πλευρά, ΝΑΤΟ από την άλλη. Αυτό μπορεί και να είναι λάθος παράγων... εκτίμηση, Γιάννη μου. Η κυβέρνηση δεν είναι η πρώτη φορά που οδηγείται σε λάθος εκτιμήσεις και φέρνει. Μα δεν είναι λάθος εκτιμήσεις. Έχουμε συγκεκριμένες δηλώσεις. Εντελώς ανάποδα αποτελέσματα έχουμε από αυτά τα οποία εκτιμούσε. Συγκεκριμένες δηλώσεις. Ναι, η πολιτική έχει κανόνες.
Η κοινοβουλευτική δημοκρατία έχει κανόνες. Ένας λοιπόν από τους βασικούς κανόνες είναι η κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται να έχει την απόλυτη στήριξη των μελών ή των δυνάμεων που την υποστηρίζουν. Εδώ υφίσταται αυτό, δεν υφίσταται. Μα δεν ξέρουμε τι όνομα. Εάν και εφόσον ο κύριος Καμένος λοιπόν επιμείνει στη θέση που διατύπωσε προχθές, υπάρχει θέμα για την κυβερνητική συνοχή και παραμονή. Ο κύριος Καμένος και πόση ισχύ μπορεί να έχει διαπραγμάτευση μιας κυβέρνησης που δεν στηρίζεται στο άλλο της πόδι. Άρα δηλαδή θέλει δεκανίκη της αντιπολίτευσης την οποία επιμελώς για εθνικό θέμα μιλάμε. Για εθνικό θέμα μιλάμε. Ο κύριος Καμένος τι έχει πει. Αλλά τότε πώς θα τοποθετηθούν οι δυνάμεις. Γιατί βλέπω ότι ο αρχικός αέρας αισιοδοξίας έχει λίγο πέσει. Όχι, κάντε λάθος. Κάντε λάθος. Εγώ που κάνω ρεπορτάζ δεν είναι αυτός. Και βλέπω ταυτόχρονα παράλληλα μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να περάσει τις ευθύνες, να μετακυλήσει τις ευθύνες στην αντιπολίτευση. Κάντε λάθος. Για αυτό που συμβαίνει. Εγώ τουλάχιστον. Ας δούμε λοιπόν. Μακάρι να υπάρξει συμφωνία, διότι κάθε λογικός άνθρωπος θέλει να κλείνει τα ζητήματα. Ο κύριος Καμένος έχει πει και κάτι άλλο. Και μέχρι να δούμε που θα κάτσει η μπίλια, εγώ προκρίνω και αν θέλετε στηρίζω πρώτα τα εθνικά μας θέματα. Και ο Καμένος έχει πει ότι περιβάλλει με εμπιστοσύνη και τον κύριο Κοτζιά. Άρα κάτι θα ξέρει. Σε ποιο πλαίσιο κινείται η διαπραγμάτευση. Σας λέω και πάλι. Αυτό το έχει εμπιστοσύνη αύριο, γιατί του βάζει κόκκινες γραμμές. Και πες μου και κάτι άλλο, επειδή έχεις καλό ρεπορτάζ, γιατί πήγε ο κύριος Καμένος τώρα στο Άγιον Όρος. Να πάρει την ευλογία. Πολύ απλό. Εγώ δεν αποφεύγω. Ο κύριος Καμένος αποφεύγει, γιατί έχει πάρει και ένα σαφέστατο μήνυμα από την κυβέρνηση, να μην επιδεινώνει τα πράγματα σε μια κρίσιμη φάση. Είναι καλύτερα λοιπόν στη σιωπή του Αγίου Όρους ή σε μια άσκηση. Προσευχή και περισυλλογή. Λοιπόν, για δώσε μας και λίγο κλίμα, επειδή ήσουν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, να δούμε λίγο εντάχει το πώς ήταν το κλίμα, το πώς οι σύντροφοι υποδέχθηκαν την ομιλία του Πρωθυπουργού και πώς κινείται το κόμμα αναφορικά με αυτό το θέμα που συζητούμε. Μετά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που έφυγα 5 λεπτά πριν την ολοκληρώσει για να προλάβω να έρθω εδώ, οι δημοσιογράφοι φεύγουν έξω και κλεισμένο των θυρών γίνεται η συζήτηση, η πολιτική ζήμωση κτλ. Σαφέστατα η εικόνα που εγώ τουλάχιστον αποκόμισα είναι ότι για το Σκοπιανό περιβάλλουμε απόλυτη εμπιστοσύνη την διαπραγμάτευση όπως εξελίσσεται. Δεν θα υπάρξουν εκεί δηλαδή. Δεν υπάρχουν εκεί προβλήματα. Άρα το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης Τσίπρα είναι ο κ. Καμένος αυτή Όχι, την ώρα. Όχι, τα προβλήματα της κυβέρνησης είναι η καθημερινότητα. Εννοώ για το θέμα που συζητούμε. Για την καθημερινότητα έρχομαι για τώρα για να δούμε τι εκεί γίνεται. Εκεί εστιάζεται και η γκρίνια και η μουρμούρα και οι αντιδράσεις. Θα μας τα πεις τώρα. Πάμε να αλλάξουμε λοιπόν θέμα. Το πράσινο φως, κυρίες και κύριοι, στο Eurogroup της Δευτέρας για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης έδωσε το Euro Working Group που συνεδρίασε το απόγευμα μέσω τηλεδιάσκεψης. Στα προαπαιτούμενα διαπιστώθηκε πρόοδος, αλλά απομένουν 24 ακόμη προαπαιτούμενα για να εκταμιευτεί η δόση που θα αγγίζει τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην επόμενη μέρα των μνημονίων αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτη Σχοινά, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αναφέρει την ακριβή κατάσταση που θα διαμορφωθεί για τη χώρα. Την ίδια ώρα η Κριστίν Λαγκάρντ βλέπει μικρή ανάπτυξη που θα μπορέσει να γίνει μεγαλύτερη μόνο αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, τονίζοντας ότι υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν. Το Euroworking Group άναψε τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Στη συζήτηση που έγινε μεταξύ των Συμβούλων των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών, συμφωνήθηκε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει 89 από τα 113 προαπαιτούμενα. Μόλις ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα 24, θα υπάρξει και τμηματική εκταμίευση της επόμενης δόσης. Πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών σχολίαζαν ως θετική την έκβαση του Euroworking Group, με την οποία ανοίξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης τη Δευτέρα στο Eurogroup. Η εκταμίευση, κατά τις ίδιες πηγές, θα είναι της τάξης των 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 1,9 δισευρώ πάνω από δανειακές ανάγκες και λήξη πρόθεσμα για το ταμιακό απόθεμα. Το συνολικό ποσό κατανέμεται σε 3,3 δις για την κάλυψη των δανειακών αναγκών Φεβρουαρίου-Ιουνίου, σε 1,5 δις για την αποπληρωμή λήξη πρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες και 1,9 δις για τη δημιουργία του ταμιακού αποθέματος. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, η πρώτη υποδόση θα μπει περί τα μέσα Φλεβάρι. Στον μεταμνημονιακό ορίζοντα που έχει μπροστά η χώρα μας, αναφέρει
αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Για το μεταμνημονιακό ορίζοντα, η συζήτηση θα ξεκινήσει με την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Το πρώτο εξάμηνο του 18 θα είναι μια συζήτηση που είναι μπροστά μας. Δεν θα ήθελα σε καμιά περίπτωση να προκαταβάλω το περιεχόμενο αυτών των συζητήσεων. Υπάρχουν όμως ορισμένες σταθερές για το μεταμνημονιακό ορίζοντα. Η πρώτη σταθερή είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να πατήσει και θέλει όλος ο κόσμος να πατήσει γερά στα πόδια της. Η προληπτική γραμμή στήριξης είναι μια από τις δυνατότητες οι οποίες προβλέπονται στη συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Είναι μια από τις πιθανές, αν θέλετε, διόδους για το μέλλον. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν διαβάσετε τη συνθήκη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, αυτό προϋποθέτει ότι θα συμφωνηθεί η προσφυγή σε μια τέτοια διέξοδο. Αυτές οι κουβέντες δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είπα ότι αυτή η συζήτηση είναι μπροστά μας. Συνέχιση τώρα των μεταρρυθμίσεων ζητάει η Κριστίν Λαγκάρντ από την Αθήνα, υποστηρίζοντας πως ναι, μεν υπάρχει μικρή ανάπτυξη, τώρα ωστόσο υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν. Πραγματοποιήθηκαν ορισμένες δομικές μεταρρυθμίσεις, μέσω των οποίων ελπίζουμε να προσελκύσει η Ελλάδα επενδύσεις, τις οποίες χρειάζεται οπωσδήποτε η χώρα για να αναπτυχθεί εντονότερα, είπε. Βλέπουμε ήδη να αναπτύσσεται λίγο τώρα, αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι μια διαδικασία χωρίς σαφές σημείο τερματισμού. Μένουν πολλά να γίνουν ακόμη, σημειώνει η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προσθέτοντας ότι μπορούμε να ελπίζουμε ότι η Ελλάδα είναι τώρα καλύτερα θωρακισμένη ώστε να αναπτυχθεί στο μέλλον. Τώρα, Γιάννη, καλά λόγια ακούμε. Η διαδικασία προχωρά για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο της αξιολόγησης της Τρίτης, να πάμε στην Τέταρτη, να φτάσουμε στον Αύγουστο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μέσα στα καλά λόγια που μας λένε, εκείνο που μας τονίζουν κάθε φορά είναι ότι ναι, μεν πάτε καλά, αλλά μην διανοηθείτε να ξεφύγετε από αυτό το καλαπόδι που σας έχουμε βάλει, διότι θα εκτροχιαστείτε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Δηλαδή, μας ετοιμάζουν και ένα κοστούμάκι, τέλος πάντων έχουν την πρόθεση να μας το ετοιμάσουν για την επόμενη μέρα, από ό,τι φαίνεται. Το είπε με τον καλύτερο τρόπο ο Πρωθυπουργός από όσο στην Κεντρική Επιτροπή και συμβουλεύτηκα τη σημειώση μου. Όχι, καλά κάνεις, έτσι. Πρέπει. Λοιπόν, λέει ότι η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά ένα κομβικό σημείο. Θα δώσουμε μάχες από εδώ και πέρα. Ξέρετε πότε πήρε ο... Είναι ένα κλικ πιο κάτω από την καθαρή έξοδο, ένα κλικ πιο κάτω από την επόμενη μέρα που θα αρχίσει να βρέχει πιλάφι και θα είναι παράδεισος. Αντιλαμβάνονται όλοι πλήρως τις δυσκολίες που θα υπάρχουν. Και ενδεικτικό της κατάστασης είναι και η γκρίνια και η ψήθυρη από τις 120 δόσεις μέχρι τα καζίνο, μέχρι τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και όλα αυτά. Λοιπόν, το πρώτο χειροκρότημα που πήρε απόψε ο Πρωθυπουργός στην Κεντρική Επιτροπή, ξέρετε πότε ήταν? Μετά από πολλή ώρα της ομιλίας του, παρόλο που πέρασε σοβαρά ζητήματα πολιτικά, κυβερνητικά στην ομιλία του, όταν μίλησε για την αποκατάσταση στην αγορά εργασίας. Έτσι. Εντάξει, το πώς μεγάλο ζήτημα. Ο εργαζόμενος θα επανέλθει σε κάποια φυσιολογικά, εντός πολλών εισαγωγικών, επίπεδα. Λοιπόν, τότε πήρε το πρώτο χειροκρότημα. Αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνεται και η κυβέρνηση ότι οι αριθμοί βεβαίως θα εφημερίσουν. Έτσι. Οι άνθρωποι δυστυχούν όμως παρά τα αυτά. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και βεβαίως μίλησε για την ευημερία των αριθμών με ένα νεοφιλελεύθερο και τα λοιπά αέρα και πρόσημο. Αλλά άλλο αυτό και άλλο η πραγματική έξοδος και η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας. Βεβαίως επικαλέστηκε και τους ρυθμούς ανέπτυξης που έχει πετύχει. Βεβαίως επικαλέστηκε ή μάλλον επικαλούνται όλοι από την κυβέρνηση και τις θετικές εκθέσεις που υπάρχουν και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την UPS και από τον Bloomberg. Καλά λόγια ακούμε. Αλλά μένει να τα δούμε. Μένει να τα δούμε. Υπάρχει πάνω σκάρι ένας άνεμος αισιοδοξίας ότι το αμέσως προσεχές διάστημα θα αλλάξουν πολλά και στην αγορά της, του real estate. Σπίτια, μαγαζιά, οικόπεδα κτλ. Αλλά όμως παραμένει το απλό πρόβλημα. Έχει ο κόσμος να βιοποριστεί? Μας έχει απαντήσει κανείς πότε θα έχουμε άριστον capital controls? Γιατί προηγμένη και ακμάζουσα οικονομία με capital controls είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Τα capital controls νομίζω ότι τα αδειμονούν πότε θα έρθουν.
ιδίως αυτοί που έχουν εγκλωβιστεί με μεγάλες καταθέσεις τράπεζες. Όχι, είναι θέμα ψυχολογίας της αγοράς. Δύο πράγματα. Capital controls και δυνατότητα δανεισμού από τις τράπεζες. Ούτε το να υφίσταται, ούτε το ένα έχει αρθεί, ούτε το άλλο υφίσταται. Και εκείνη η Κοαρμένη μπαίνει και η κριτική της αντιπολίτευσης ότι είναι μια φούσκα υπεραισιοδοξίας όλο αυτό το story της κυβέρνησης για την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι ούτε οι παθογένειες έχουν θεραπευτεί, ούτε επί της ουσίας υπηρετεί μεταρρυθμιστικές πολιτικές αυτή η κυβέρνηση, ούτε και μπορεί να υπηρετήσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο. Η δική μου άποψη είναι ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δηλαδή... Δεν μπορώ να μην αποδεχτώ ότι η κριτική στη βάση που γίνεται από την Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση για την οικονομία είναι σωστή. Αυτή η συνταγή που ακολουθεί η κυβέρνηση δεν οδηγεί στην ανάπτυξη και δεν θα οδηγήσει και στην ευημερία των πολιτών στα μέσους επόμενα χρόνια. Από την άλλη πλευρά όμως δεν μπορώ και να μην παραδεχτώ ότι αυτή η κυβέρνηση ολοκληρώνει με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα γεγονός. Που δεν μπορεί και είναι κανείς και μακροβιότερη μνημονιακή κυβέρνηση να μην την αποδεχτεί. Το ζήτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα μετά τον Αύγουστο του 2018, πώς θα είναι το κλίμα. Ναι, θα έχουμε πιστοληπτική γραμμή, θα έχουμε κάτι άλλο, έχουμε ακούσει διάφορα να κυκλοφορούν. Πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια και πότε θα έρθει εκείνη η ώρα που θα βγούμε κανονικά στις αγορές. Κάτι ακόμη για τα capital control. Έχει σημασία η άρση τους, πρώτα και κυρίως πάνω απ' όλα, γιατί έτσι θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη μας απέναντι στις αγορές. Θα είναι μόνο ένας ψυχολογικός παραγωγός. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τώρα όποιος θέλει να κινήσει μέσα από τις τράπεζες κλπ. Έτσι κι αλλιώς δάνεια δεν μπορούν να πάρουν. Οι περισσότεροι. Οπότε και να αρθούν τα capital controls. Σε αυτό το επίπεδο μην περιμένετε πολλά. Πάντως όταν οι τράπεζες είναι στεγνές. Είμαστε το μοναδικό κράτος στην Ευρώπη. Μη σου πω τώρα και στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που έχουμε δημευμένες τις τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Δεν μπορεί να ισχύσει σε ένα κράτος που θέλει να βγει σε εξέφωτο ανάπτυξη σε ευημερία. Αυτά για το βαρουφάκι που ανοητεύει. Δεν νομίζω συνεχίζει ότι μπορεί. Να ναι, να καλά, αυτό είναι μια άλλη τάξη θέμα. Έρχεται και να βγει. Δηλαδή αυτό ο άνθρωπο, ρε παιδιά, έχει καταλάβει που βρίσκεται. Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Ναι, αλλά αυτόν τον άνθρωπο. Τον έκανε ο Τσίπρας άνθρωπο. Τέλος πάντων. Τον έκανε βασικό διαπραγματευτή. Άρα υπάρχει και πολιτική ευθύνη εδώ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Σε μια είδηση τώρα από το αστυνομικό δελτίο να πάμε και να δούμε πώς πάνε οι έρευνες για την υπόθεση Στεφανάκου. Λοιπόν, σε παλιές και νέες υποθέσεις του Βασίλη Στεφανάκου αναζητούνται η φυσική και η ηθική αυτουργή της μαφιόζικης δολοφονίας του. Τα μέτωπα που είχε φαίνεται πως ήταν πολλά εντός και εκτός φυλακών, ενώ μετά το συμβόλαιο δολοφονίας εις βάρος του, οι αρχές δεν αποκλείουν και το σενάριο αντιπίνων από στενούς συνεργάτες του. Αντίπεινα εντός και εκτός φυλακών φοβάται η αστυνομία ότι θα υπάρξουν μετά την άγρια δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, αφού τα μέλη της λεγόμενης ελληνικής μαφίας φτάνουν περίπου τα 100. Τα κίνητρα της δολοφονίας δεν είναι γνωστά, όμως τα μέτωπα του βαρόνου της παρανομίας ήταν ανοιχτά και πολλά. Δεν αποκλείεται δε το συμβόλαιο θανάτου να υπογράφηκε υπό τον φόβο ότι κάποιος αντίπαλός του θα εκτελεστεί πρώτος. Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι η δολοφονία να οφείλεται σε αναδιανομή στις περιοχές κυριαρχίας. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για το ακριβότερο συμβόλαιο θανάτου που έχει εκτελεστεί ποτέ στα εγκληματικά χρονικά της χώρας, με τον υπογράφοντα να καθίσταται έστω και προσωρινά απόλυτος κυρίαρχος της εγχώριας παρανομίας. Η λευκή μοτοσικλέτα πάνω στην οποία επέβαιναν οι εκτελεστές είχε κλαπεί στις 4 του περασμένου Δεκέμβρη από την Ηλιούπολη. Οι 4 αυτόπτες μάρτυρες της δολοφονίας κατέθεσαν ότι είδαν τον Στεφανάκο να κατεβαίνει από τις κάλες της εταιρείας υγραερίου που βρίσκεται πάνω από το ζαχαροπλαστείο συμφερόντων του. Και όταν έφτανε στο αυτοκίνητό του, ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας που ήταν σταθμευμένη σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ κινήθηκε γρήγορα προς το μέρος του. Τον άφησαν να ανοίξει την πόρτα και όταν κάθισε στη θέση του οδηγού, ο δράστης άνοιξε την πόρτα και άδειασε πάνω του τον γεμιστήρα του Καλάσνικοφ με 29 σφαίρες. Κάποιες από αυτές διαπέρασαν τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου, ενώ άλλες συγκρατήθηκαν από τα αλεξίσφαιρα τζάμια που είχε. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, που δεν είναι λίγες, έχει ληφθεί και εξετάζεται.
ενώ από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην περιοχή επιχειρείται να εντοπιστούν ύποπτες κλήσεις. Οι προφανείς ύποπτοι είναι γνωστά πρόσωπα που έχουν απασχολήσει τις αρχές και αναφέρονται με ψευδόνυμα. Στις καθημερινές συνήθειες και τις κινήσεις του Βασίλη Στεφανάκου ψάχνουν οι άνθρωποι του ανθρωποκτονιών τη λεπτομέρεια που θα ανοίξει το δρόμο των ερευνών και θα οδηγήσει στον εντοπισμό των ηθικών και φυσικών αυτούργων της εκτέλεσης του 58χρονου. Παράλληλα, έχουν ανοίξει όλες οι παλιές δικογραφίες προκειμένου να δουν με ποια πρόσωπα είχε πόλεμο ο Στεφανάκος και δεν αποκλείεται τα πρόσωπα αυτά να κληθούν και για κατάθεση. Εκτός συνόρων και έτοιμη να εισβάλλει στη Βόρεια Συρία, δηλώνει η Τουρκία, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν την Άγκυρα να μην υλοποιήσει τις απειλές της. Περίπου 20.000 άνδρες του ελεύθερου Συριακού στρατού αναμένουν έτοιμοι να σταθούν στο πλευρό των Τούρκων, ενώ το καθεστώς Άσαντ ξεκαθαρίζει στον Ερντογκάν ότι με χερσαίες δυνάμεις και την αεράμινα θα υπερασπιστεί τα Συριακά εδάφη σε περίπτωση απόπειρας εισβολής. Η παραστρατιωτική του ελεύθερου Συριακού στρατού, Ισλαμιστικού Μισθοφορικού στρατού υπό τις διαταγές των Τούρκων, ολοκληρώνουν τις προετοιμασίες τους για τη μεγάλη επίθεση που έχει προαναγγείλει η Άγκυρα ενάντια στις υποστηριζόμενες από Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες σοσιαλπατριωτικές κουρδικές πολιτοφυλακές στη βορειοδυτική Συρία. En kritik, en hareketli noktalardan biriyiz. Burası neresi? Aziz. Doğu cephesindeyiz diyebiliriz. Aziz'deyiz ve sadece şu anda Afrin'e. Τις τελευταίες ημέρες το τουρκικό πυροβολικό βομβαρδίζει συνεχώς τις θέσεις των μονάδων προστασίας του λαού στην Εφρίν, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εισβολή που μπορεί να διαταχθεί ανά πάσα στιγμή. Bizim amacımız bölgede terör varlığını sona erdirmek. Έκκληση στην Τουρκία να μην εισβάλλει στη Βόρεια Συρία απίφθηναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικοί διαξυφισμοί ανάμεσα σε Άγκυρα και Ουάσιγκτον. I think Turkey is well aligned with the objectives that Jordan, ourselves and the regional neighbors have to really see an end to the conflict and stabilize Turkey, create a whole and unified sovereign Syria. Η Συριακή κυβέρνηση διαμήνυσε στην Άγκυρα ότι η αεράμινά της αλλά και χερσαίες δυνάμεις είναι έτοιμες να αποκρούσουν μια τουρκική εισβολή. وهذا يعني أنه في حال اعتداء الطيران التركي على سوريا فإنه يجب أن لا يعتبر نفسه فينوس. Από την πλευρά τους οι Κούρδοι της Συρίας έστειλαν ισχυρές ενισχύσεις στον θύλακά τους, οι οποίες πέρασαν για να φτάσουν στον προορισμό τους μέσα από εδάφη που ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση. Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση των 13 αδερφών που υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια στα χέρια των γονιών τους στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τον δημόσιο κατήγορο, δεν τα άφηναν να κάνουν μπάνιο, τα έδαιναν με αλυσίδες, τα χτυπούσαν και τα στραγγάλιζαν στα όρια του θανάτου, ενώ τοποθετούσαν μπροστά τους φαγητό χωρίς να τους επιτρέπουν να φάνε. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των παιδιών, αν και ο φόβος ήταν μεγάλος, ετοίμαζαν επί χρόνια την απόδρασή τους από το σπίτι. Τώρα και οι συγγενείς σιγά σιγά αρχίζουν να μιλούν. The whole family. I've asked for 20 years to be able to Skype them. I don't want them to know they do have family that they love, whether they know us or not. Η θεία των 13 παιδιών σοκάρει, στέλνοντας μήνυμα στα ανήψια αλλά και την αδερφή της. I don't agree with what she did. And her actions has made the whole family suffer. Οι γονείς κρατούσαν χρόνια τώρα τα παιδιά μακριά από κάθε επαφή με τους συγγενείς. He got the ticket, he was going to surprise her and he called her to tell her he was coming and she told him not to come. Είχε συγκατοικήσει με την οικογένεια στα φοιτητικά της χρόνια και περιγράφει την αλόκοτη συμπεριφορά κυρίως του πατέρα. If I went to get in the shower, he would come in there while I was in there and watch me and it was like a joke. He never touched me or anything. Ο Ντέιβιτ και η Λουίζ Τέρπιν έβαζαν μπροστά στα πεινασμένα παιδιά τους φαγητό και δεν τα άφηναν να το αγγίζουν. Τους επέτρεπαν να κάνουν ντους μια φορά το χρόνο. Τα κρατούσαν ξύπνια όλη τη νύχτα, κάποιες φορές βάζοντάς τα να κάνουν κύκλους μέσα στο σπίτι. Αν και κάποια από τα παιδιά είναι πλέον ενήλικες, με το μεγαλύτερο στα 29 του, κανένα δεν ήξερε τι είναι η αστυνομία. Με τις ελλείψεις σε άλλες βασικές κοινωνικές γνώσεις να είναι εξίσου τρομακτικές. I'd come home at anywhere from 12:30 to 3 in the morning. Is the kids marching between those two rooms up there. They're, you know, just like they were in the military, just making a loop. Neighbors did see these children diving through trash bins. Okay, that's not normal. Τα αλυσόδεναν, ενώ το ανελαίητο ξύλο ήταν καθημερινότητα για τα 13 αδέρφια που πολλές φορές υπέστησαν στραγγαλισμού στα όρια του θανάτου. Μαζί με το κορίτσι που τελικά τόσκασε από το σπίτι φυλακή και ειδοποίησε τις αρχές, είχε φύγει και ένας ακόμη αδερφός που όμως τελικά φοβήθηκε και επέστρεψε πίσω. Τα παιδιά αποκάλυψαν ότι επί 2 χρόνια περίπου σχεδίαζαν προσεκτικά την απόδρασή τους. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.